Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Ελλάς Android και στο σημερινό βίντεο δεν έχω για να σας δείξω ένα, αλλά δύο προϊόντα που μας έστειλε η εταιρεία Inky, την οποία σε περίπτωση που είστε μεγάλοι fans του καναλιού και βλέπετε τα βίντεο θα θυμάστε πολύ πιθανόν από το Benbox, μια συσκευή video transmitter που μου είχαν στείλει, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική και πολύ καλό value for money. Εκείνη είναι μια συσκευούλα που την κουμπώνουμε πάνω στην κάμερά μας και μπορούμε και στέλνουμε απευθείας εικόνα στον υπολογιστή για να χειριζόμαστε την κάμερά μας εξ αποστάσεως και πολύ καλύτερα από το να χρησιμοποιούμε συνήθως το default app και το wifi της κάμερας. Η συγκεκριμένη εταιρεία κυκλοφόρησε δύο νέα προϊόντα. Κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο extension road, δηλαδή ένα selfie stick για κάμερες και συγκεκριμένα για κάμερες Sony και Canon, και το συγκεκριμένο τριποδάκι μικρό που πάλι απευθύνεται στις ίδιες κάμερες και έχουν μια πολύ ωραία ιδιαιτερότητα, καθώς έρχονται με ένα πολύ ωραίο κοντρολάκι για να μπορείτε τις συγκεκριμένες κάμερες να τις χειρίζεστε. Και φυσικά αφού βγάλανε αυτά τα δύο τόσο ωραία προϊόντα, επικοινώνησαν μαζί μας και μας λένε: παιδιά, θέλετε να σας στείλουμε ένα και ένα να τα κάνετε ένα βίντεο στο κανάλι? Γιατί όχι, φυσικά και θέλουμε και τα έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, ποιον ανοίξω πρώτο? Ποιον ανοίξω πρώτο, Άγγελε? Το τρίποδα. Ωραία, ό,τι πει ο Άγγελος. Το συγκεκριμένο τρυποδάκι είναι σε αυτό το κουτί. Μας λέει Iron B Inky. Μόνο αυτά μας λέει. Πάμε να τα ανοίξουμε. Οδηγίες χρήσεως. Το τρυποδάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ γερό και πάρα πολύ ανθεκτικό και γενικά είναι φτιαγμένο από μέταλλο, από αλουμίνιο και έτσι πολύ πολύ στιβαρή κατασκευή. Ένα καλωδιάκι Type-C, εδώ πέρα ο transmitter και ένα μικρό αλενάκι. Αυτά έχει μέσα στο κουτί, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δείτε τώρα, το τρυποδάκι αυτό μπορούμε να το ανοίξουμε και να βάλουμε πάνω την κάμερα μας. Ερχόμαστε, έχω εδώ πέρα μια Sony α5000 και την κουμπώνω. Να σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα τρύποδα που έχουν αυτήν εδώ τη βίδα, ουσιαστικά που μπορούμε να περιστρέψουμε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολα στο να συνδέσουμε και να κουμπώσουμε κάτι πάνω. Δηλαδή, ερχόμαστε, τσακ, το σφίγγουμε λίγο με το χέρι μας και είμαστε έτοιμοι. Τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε κάπως έτσι, ούτως ώστε να μπορείτε να κάνετε βίντεο, vlogs και τα σχετικά, είτε κάπως έτσι για να κρατάτε την κάμερά σας, σας βολεύει, και φυσικά ως τρίποδο. Ανοίγουμε εδώ τα ποδαράκια και ερχόμαστε και προσαρμόζουμε την κάμερά μας. Είναι πάρα πολύ στιβαρό, σηκώνει μέχρι 3,5 κιλά κάμερα, δηλαδή τώρα αυτή η κάμερα ζυγίζει 350-400 γραμμάρια, αλλά μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε κάμερα πάνω, δεν θα έχει κάποιο θέμα, είναι έτσι πολύ στιβαρή κατασκευή. Και η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το τρυποδάκι και ο λόγος που κοστίζει πολύ παραπάνω από ένα άλλο τρυποδάκι της αγοράς είναι εδώ πέρα. Ερχόμαστε, συνδέουμε πάνω στην κάμερά μας και αυτή τη στιγμή μπορώ να χειρίζομαι την κάμερά μου με το κοντρολάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως μπορείς να δεις, Άγγελε, πιάνει την οθόνη, εστίασε πάνω στην οθόνη, εστιάζεις? Ναι. Μπορείς να ζουμάρεις και ξεζουμάρεις. Εκτός από το να τραβάς βίντεο, φωτογραφίες και τα σχετικά, μπορούμε να χειριστούμε και το zoom της κάμερας, σε περίπτωση που φυσικά υπάρχει κάποιος φακός με τον οποίο μπορείς να κάνεις αυτό το κόλπο, δηλαδή να ζουμάρει μηχανικά. Αν έχουμε κάποιον άλλο φακό, δεν γίνεται, που έχει χειροκίνητο zoom. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και πολύ ωραία χρήση και για YouTube βίντεο και τα σχετικά, να ξεκινάμε, να σταματάμε. Μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία. Ψάχνει να βρει focus τώρα η κάμερα. Ναι. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ναι. Έχει ένα θεματάκι αυτή η κάμερα με το focus. Ας απομακρύνω. Και τραβάει φωτογραφία. Και όπως μπορείς να δεις εδώ πέρα, το κοντρολάκι έχει το zoom in, zoom out, που είναι αυτός εδώ πέρα πολύ ωραίος διακόπτης, το κουμπί για φωτογραφίες, το κουμπί για βίντεο και το C1 που είναι το custom button, δηλαδή ένα κουμπί που μπορούμε να προσαρμόσουμε εμείς ώστε να κάνει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Απενεργοποιώ, τοποθετώ εδώ πέρα πάνω. Τώρα θα με ρωτήσει κάποιος με ποιες κάμερες είναι συμβατό. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω με όλες τις κάμερες? Δυστυχώς δεν είναι συμβατό με όλες τις κάμερες. Είναι συμβατό με κάποιες κάμερες της Sony
και κάποιες κάμερες της Canon, mirrorless κυρίως. Θα σας έχω στην περιγραφή το link που μπορείτε να μπείτε και να δείτε αν είναι συμβατό με την κάμερά σας. Πάντως με τη σειρά α της Sony, από την α5000 μέχρι την α7, α9 που είναι οι πιο high-end κάμερες της Sony, είναι κανονικά συμβατό. Να πω και κάτι αρνητικό, δύο αρνητικά που έχω για το συγκεκριμένο. Πρώτον, ότι αυτό το περιστροφικό εδώ πέρα έχει μία βίδα την οποία προσαρμόζουμε με το Allen, οπότε σε περίπτωση που ξεσφίξει ή σφίξει πάρα πολύ πρέπει να έχουμε μαζί μας το αλενάκι, κάτι που καταλαβαίνω πως ίσως να μην είναι πάρα πολύ βολικό να κουβαλάμε το Allen μαζί μας. Δεν χρειάζεται πάντα, αλλά τη μία φορά που θα ξεσφίξει ας πούμε και θα μπαλατζάρει θα πρέπει να βρούμε Allen. Και δεύτερον η τιμή του, καθώς το συγκεκριμένο τρυποδάκι κοστίζει γύρω στα 85 ευρώ, είναι πολύ τσιμπημένη η τιμή του η αλήθεια, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που απευθύνεται σε όλους. Είναι κάτι που απευθύνεται σε άτομα που θέλουν ακριβώς αυτό το πράγμα, να μπορούν να χειρίζονται την κάμερά τους με αυτόν τον τρόπο. Το αφήνω στην άκρη και πάμε στην πιο φθηνή εναλλακτική της εταιρείας, το selfie stick. Σε λευκό και μαύρο κυκλοφορεί το συγκεκριμένο. Πάλι παραπλήσιο μέσα στο κουτί, βιβλιαράκι. Εδώ πέρα το selfie stick είναι πολύ πιο ελαφρύ. Πλαστική κατασκευή αυτό, χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι είναι ψεύτικο. Απλά πιο ελαφρύ και σίγουρα όχι τόσο στιβαρό όσο το άλλο. Πάλι κλασικά βλέπετε τον ίδιο transmitter έχουν και τα δύο. Το καλωδιάκι και το αλενάκι. Ερχόμαστε πάλι, ανοίγουμε την κάμερα, συνδέουμε τον δεύτερο transmitter. Μισό λεπτό, να συνδεθεί εδώ. Ωραία, ανοίγω την κάμερα, έρχομαι, βάζω το selfie stick, το γυρίζω με τον ίδιο τρόπο να κουμπώσει. Εδώ πέρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα selfie stick τέτοιο των 25 πόντων. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο selfie stick, αλλά είναι ένα πολύ στιβαρό selfie stick. Δηλαδή και μια πιο βαριά κάμερα να βάλετε πάνω, όσο βαριά κάμερα μπορείτε να βάλετε, είναι συμβατό με mirrorless, θα σας δίνει την αίσθηση ότι θα την κρατήσει καλά. Και μπορούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο να βλέπετε εδώ πέρα, είναι πολύ σφιχτό ας πούμε. Οπότε για να μπορέσω να το περιστρέψω θα πρέπει να βάλω το Allen, να ξεσφίξω λίγο τη βίδα και αυτό. Δηλαδή άμα θέλουν κάτι να βελτιώσουν πιστεύω ότι θα μπορούσαν να βάλουν κάποιον πιο εύκολο τρόπο σε αυτό. Να βάλουν κάποιον διακόπτη που θα μπορείς να τον προσαρμόσεις με το χέρι σου. Να τώρα εδώ πέρα μας κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη. Να σας πω για το συγκεκριμένο selfie stick ότι κοστίζει γύρω στα 40... Α, όχι, είναι δικιά μου η βλακία εδώ πέρα, γι' αυτό γυρίζει μόνο από τη μία κατεύθυνση, οπότε πρέπει από αυτή την κατεύθυνση να βάλετε την κάμερα και έρχεστε και γυρίζετε. Να, τώρα το ξέσφιξα πολύ, οπότε έρχομαι και το σφίγγω λίγο, τέλεια. Και μπορείτε να το έχετε κάπως έτσι και να τραβάτε. Και εδώ πέρα πάλι κοντρολάκι, πάλι ανοίγω. Βλέπετε τι σας έλεγα, ότι αυτό με το θέμα του σφίξε-ξέσφιξε είναι λίγο θέμα με το Allen. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι λόγος να μην το αγοράσει κάποιος που το χρειάζεται, αλλά θα μπορούσαν να τα έχουν κάνει και λίγο καλύτερα σε αυτό το τομέα. Σφίγγω, ξανασφίγγω. Ωραία λοιπόν, το κρατάω έτσι και για να δούμε, θα δουλέψει. Τέλεια, ζουμάρι ξεζουμάρι, Άγγελε, πιάνεις. Από μισό μου το καίει. Ακούω το zoom εγώ από εδώ, γι' αυτό καταλαβαίνω τι δουλεύει. Ναι, φαίνεται και στην οθόνη. Απλά μου το καίει. Και φωτογραφίες και βίντεο. Να πατάω και το κουμπάκι, ξεκίνησε να βγάζει βίντεο εδώ πέρα. Τέλεια. Το συγκεκριμένο να σας πω ότι έρχεται εδώ πέρα μαγνητικά, πιάνει. Κάτω έχει και υποδοχή για να βάλετε τρίποδο, δηλαδή έρχεστε αν έχετε ένα τρυποδάκι, το οποιοδήποτε, όχι πάρετε τους αυτό και μπορείτε να το κουμπώσετε πάνω, έτσι. Ωραία. Και να... εδώ μπορείτε να βγάλετε και κάτι σαν overhead, λοιπόν, το αφήνουμε εδώ πέρα. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο selfie stick κοστίζει γύρω στα 45 ευρώ, περίπου μισή τιμή από το άλλο. Ίσως είναι πιο value for money. Πάλι είναι ακριβούτσικο. Πάλι απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν το χειρισμό της κάμεράς τους. Αλλά, okay. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και πρέπει να το δώσω δηλαδή σε όσο συγκεκριμένο προϊόν είναι ότι είναι plug and play. Ήρθα, σύνδεσα, δούλεψε. Δεν μου έκανε κανένα θέμα, τίποτα, όχι μπες, φτιάξε ρυθμίσεις, κάνε, ράνε, πείραξε. Όλα δουλέψανε από την πρώτη στιγμή μια χαρά.
Οπότε αυτό πρέπει να το αναφέρω. Αυτά είχα να σας πω για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Θα υπάρχουν τα links στην περιγραφή. Γενικά Inky από ένα έντυπο που έστειλε σε κάποιους δημοσιογράφους και κάποια site και το έστειλε και σε μένα, ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό στην αγορά των αξεσουάρ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν πολλά νέα ωραία πράγματα. Κάντε ένα subscribe, ένα like, ανεβάζουμε συνέχεια περιεχόμενο. Μας βοηθάει πάρα πολύ, αν σας αρέσει το περιεχόμενό μας, να μας στηρίζετε με αυτόν τον τρόπο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια.